Άρα μην τα φέρετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, please be seated. Thank you. Thank you, dear National Commander. It's not a secret that whatever is accomplished first with the blessings of His All Holiness, and second, because we have great, great people, faithful archons, clergy in the United States of America. I want to thank you for whatever is accomplished there. I was asked to speak Greek now. Is that okay? Okay. Νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ελληνικά. Μου ζήτησε να παρουσιάσω στην ελληνική γλώσσα το μεγάλο αυτό επίτευγμα, ένα ξεκίνημα μπορώ να πω, αλλά και το ξεκίνημα ακόμα είναι επίτευγμα. Να απευθυνθώ πρώτα στον Σεβασμιότατο Γέροντα Χαλκιδόνος, κύριο Εμμανουήλ, εκπρόσωπο της Αυτουθειοτάτης Παραγιώρητος, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου, στη Σεβασμία των Ιεραρχών Χωρία, που είναι εδώ μαζί μας, και σε όλους σας με τον Πασχάλιο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη». Με τις ευχές και τις ευλογίες του Πατριάρχου μας, έχω την τιμή και τη χαρά σήμερα να απευθυνθώ στη συνάντηση των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου για ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια διακονία και το μέλλον της Μητρός μας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Όλοι εμείς που έχουμε εκκληθεί να υπηρετήσουμε την Μητέρα Εκκλησία σε όλο τον κόσμο, έχουμε μια θαυμάσια και ωραία ευθύνη. Όχι μόνο εμείς οι κληρικοί να διαπημάνουμε το πίμνιο, το ευσεβές πίμνιο που μας εμπιστεύθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και να μην ξεχνάμε ταυτόχρονα και την άλλη μας μητέρα, την Alma Mater, όλων μας μητέρα, που μας τρέφει όλους με τα νάματα της πίστεως, είναι αυτή που εδρεύει στην Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Εφόσον λοιπόν εμείς που είμαστε εκτός Τουρκίας και ως εκ τούτου απολαμβάνουμε τα πολλά πλεονεκτήματα της ελευθερίας και της ευημερίας στις χώρες που ζούμε, επιτεύγματα τα οποία επιτύχει η ομογένειά μας σε όλο τον κόσμο, αφού τα έχουμε όλα αυτά, είναι υποχρέωσή μας να θέτουμε αυτά τα πλεονεκτήματα στη διάθεση και στην υπηρεσία της Μητέρας μας Εκκλησίας, ώστε και αυτή να είναι σε θέση να εκπληρώνει πάντοτε, χωρίς προσκόμματα, την οικουμενική και εξόχως σημαντική πνευματική της αποστολή. Ας φέρουμε, αγαπητοί μου, για λίγο στη σκέψη μας όλες αυτές τις επαρχίες των οποίων έχουμε το προνόμιο να ηγούμεθα εμείς οι αρχιερείς και ας αναρωτηθούμε από πού πηγάζει όλη αυτή η ευλογία. Ποιος φύτεψε την άμπελο αυτή, ποιος την κατήρτισε. Η πηγή, ασφαλώς, κρύβεται στα νάματα της παρακαταθήκης της Κωνσταντινούπολης. Κωνσταντινούπολη είναι η εκκλησία των μαρτύρων, είναι η εκκλησία των πατέρων, είναι η εκκλησία των οικουμενικών συνόδων. Είναι η πηγή της γενετικής μας ταυτότητας, το πνευματικό μας DNA. Και αυτός ο πλούτος χαρίστηκε σε όλη τη διασπορά με γενεοδορία και απλόχερα. Και αυτό σε εκπλήρωση του λόγου του Κυρίου, ο οποίος είπε «Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Πρέπει επομένως με σοβαρότητα να θέσουμε το εξής ερώτημα. Τι θα ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας ανταπέδωσε. Καθένας μας στη συνάντηση αυτή και κάθε μία έχει διαφορετικές δυνατότητες και χαρίσματα. Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχουμε την ευλογία, μεταξύ άλλων, να έχουμε και το τάγμα του Αγίου Ανδρέου, τους άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου, το οποίο τάγμα αριθμεί εκατοντάδες ενεργών και δραστηρίων μελών, πολύ
των οποίων είναι σήμερα μαζί μας. Ο γνωστός σε όλους μας, ο πνευματικός του σύμβουλος, ο Father Alex Carlucos, διαθέτει το μέγα αυτό χάρισμα να μπορεί να κινητοποιεί την κοινότητα των πιστών για την αντιμετώπιση των αναγκών της Εκκλησίας. Επιτρέψτε μου να κάνω και μία παρένθεση εδώ, εκτός κειμένου. Εγώ πιστεύω, και του το έχω πει και του ιδίου, αλλά είναι η πρώτη φορά που το λέω δημοσίως, νομίζω αδικείται η προσωπικότητα του Father Alex όταν αναφερόμαστε σε αυτόν μόνο ως έναν πολύ ικανό fundraiser. Όσοι τον έχουν γνωρίσει εδώ και χρόνια από κοντά και έχουν δει το έργο του και τη σχέση του με τους ανθρώπους, ξέρουν ότι εκτός από fundraiser και ικανός για την συγκέντρωση χρημάτων, είναι ένας άνθρωπος βαθιά ποιμαντικός που ευεργετεί και βοηθά ανθρώπους στις δύσκολες τους στιγμές, στις χειρότερες στιγμές, στις στιγμές που όλοι τους έχουν εγκαταλείψει. Ο Father Alex τρέχει, τους συμπαρίσταται, τους βοηθά και τους καταφέρνει να σηκωθούν ξανά στα πόδια τους και να συνεχίσουν την πορεία της ζωής τους. Αυτή η πλευρά της πνευματικής και ιερατικής του διακονίας έχει δυστυχώς τεθεί κάπως στο περιθώριο και αδικείται, γιατί είναι όντως, αν μου επιτρέπετε, το πνευματικό κομμάτι της διακονίας ενός κληρικού βαραίνει περισσότερο από οποιοδήποτε αριθμό δολαρίων. Λοιπόν, μαζί με την ηγεσία των αρχόντων της Αμερικής, τον εντυμολογιόρατο άρχοντα και προσφάτως αξίως αναγορευθέντα μέγα ακτουάριο δόκτορα Αντώνιο Λιμπεράκη, ο οποίος υπηρετεί ως πρόεδρος σχεδόν 3 δεκαετίες τώρα, αναπτύχθηκε λοιπόν σε συνεργασία με όλη αυτήν τη θαυμάσια ηγεσία μία εξόχως σημαντική πρωτοβουλία, περί της οποίας είχα την τιμή να κληθώ και να ομιλήσω και στην σύναξη των ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου προ τριετίας στο Φανάρι. Η ιδέα αυτή λοιπόν της δημιουργίας ενός ιδρύματος αποτελούσε όνειρο και όραμα του Πατριάρχου μας για δεκαετίες. Αλλά για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους, που δεν είναι της παρούσης να αναφέρουμε, δεν μπόρεσε αυτό το όνειρο και το όνομα του Πατριάρχου μας να πραγματοποιηθεί. Θεώρησα ως ένα από τα πρώτιστα καθήκοντά μου, καθήκον ευγνωμοσύνης, οφειλετικό προς τη Μητέρα Εκκλησία και στον πνευματικό μου πατέρα, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, να υλοποιήσω και αυτό το όνειρο του Αυθέντη και Δεσπότου μας. Προς τιμήν λοιπόν της επετείου της 30ετίας από τις εκλογής και ενθρονήσεως του Πατριάρχου μας στον Αποστολικό Θρόνο του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, το ομώνυμο τάγμα, το οποίο ανέφερα, μετά από προτροπή μου, ίδρυσε το Ίδρυμα Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μια πρωτοβουλία παγκοσμίου χαρακτήρος, σχεδιασμένη να στηρίζει και να ενισχύει ιστοδιγυναικές, όπως τονίζουμε κάθε φορά, να στηρίζει τις δραστηριότητες της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως. Η πρωτοβουλία αυτή έλαβε νομική υπόσταση στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να μπορούν οι δωρητές του Ιδρύματος να υποφελούνται πλήρως από τις σχετικές ευεργετικές φορολογικές διατάξεις που ισχύουν στην Αμερική και να μεγιστοποιείται η δυνατότητα συλλογής δωρεών με διαφορετικούς τρόπους. Οι τρόποι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στα φυλάδια που έχει εκδώσει το τάγμα, αλλά μπορείτε να τα δείτε και στην οθόνη και μεταφράστηκαν ασφαλώς και στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέψτε μου όμως εντός ολίγων λεπτών
που έχω στη διάθεσή μου, όχι μόνο να εξηγήσω τον τρόπο της λειτουργίας του Ιδρύματος αυτού, αλλά και να σας δείξω πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς από τον τόπο της διακονίας σας σε αυτήν την θαυμάσια και ιστορική πρωτοβουλία. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, το Ίδρυμα έχει λάβει 24 σχεδόν εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών σε δεσμευτικά υποσχετικά, όπως λέμε στα αγγλικά, εκ των οποίων 24 εκατομμυρίων έχουν ήδη συγκεντρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος 14 εκατομμύρια. Το εξαιρετικό αυτό ξεκίνημα είναι μόνο η αρχή. Έχουμε υψηλούς στόχους. Περιττό θεωρώ την προσπάθεια να αναλύσω στην ομίγυρη αυτή, που είστε όλοι εσείς έμπειροι επιχειρηματίες και επαγγελματίες και επιμενάρχες, πόση σημασία έχει η οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία ενός εκκλησιαστικού καθιδρύματος, πόσο μάλλον του πρώτου θρόνου της Ορθοδοξίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η ένδυα, η φτώχεια δηλαδή και η οικονομική εξάρτηση δημιουργούν συνθήκες που δεν ευνοούν την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων της Μητρός Εκκλησίας στον κόσμο. Στην Αμερική, όλες οι αλόδοξες εκκλησίες, αλλά και όλοι οι κοινοφελείς κοσμικοί οργανισμοί, όπως πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κολέγια ακόμα, λειτουργούν επί της αρχής, αυτής της αρχής, της δημιουργίας δηλαδή, ενός μεγάλου αποθεματικού κεφαλαίου, εκ των προσόδων του οποίου μπορούν να καλύπτουν τις βασικές λειτουργικές τους ανάγκες. Οι εκάστοτε δωρητές καταθέτουν κυρίως τις προσφορές τους στο αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο μένει άθικτο. Και όσο αυξάνεται αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο, τόσο αυξάνονται και τα σταθερά έσοδα, τα εισοδήματα του Ιδρύματος από την αξιοποίηση και από την επενδυτική δραστηριότητα του αποθεματικού κεφαλαίου. Οι προσφορές δεν δαπανώνται για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Αυτό είναι αντιδεοντολογικό. Το ποσό που διατίθεται στον οργανισμό που επωφελείται, στην περίπτωσή μας το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τους τόκους του αποθεματικού κεφαλαίου. Αυτός ο τόκος στην Αμερική γενικά, σήμερα είναι γενικά παραδεκτό ότι κυμαίνεται γύρω στο 5%, αναλόγως βεβαίως και την πορεία των οικονομικών της παγκόσμιας πραγματικότητας. Επί της αυτής αρχής λειτουργεί και το Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής υπό την επωνυμία «Ηγεσία των 100», «Leadership 100», το οποίο ίδρυσε ο αείμνηστος προκάτοχός μου, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος. Σήμερα το Leadership 100, έχοντας φτάσει το αποθεματικό του κεφάλαιο σε πάνω από 100 εκατομμύρια, περίπου 120 είναι αυτή τη στιγμή, στηρίζει, με την επένδυση αυτού του κεφαλαίου, στηρίζει τα διάφορα διακονήματα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής ετησίως, δια του συνολικού ποσού, περίπου κατέτος, πάνω κάτω, πάντοτε υπάρχει μία διακύμανση, κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια δολάρια. Με τη χρήση διαφόρων οικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των διαθηκών, των trusts και συγκεκριμένων οικονομοτεχνικών εργαλείων, τα οποία προβλέπει το Αμερικανικό Φορολογικό Σύστημα, θα συνεχίσουμε στην Αμερική να μεγαλώνουμε το Ίδρυμα αυτό, το καινούριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και στα επόμενα έτη, όπως κάναμε και με την ηγεσία των 100. Πάντοτε σε ιδιωτικές μας συζητήσεις και με τον Παναγιώρατο και με τον Φάδρα Άλεξ, πριν ακόμα εκλεγώ Αρχιεπίσκοπος, λέγαμε πόσο άδικο είναι να ευημερεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής κάνοντας ένα τέτοιο ίδρυμα και να μην κάνουμε κάτι ίδιο για τη μητέρα μας Εκκλησία, αυτή που μας γέννησε, και να εξαρτάται οικονομικά από οποιονδήποτε που μπορεί να μας δυσκολεύει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είμαστε σε θέση άμεσα, κάνοντας αυτό το ίδρυμα και έχοντας αυτά τα ποσά σήμερα,
θα είμαστε σε θέση άμεσα να βοηθήσουμε αποτελεσματικά το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Τα 5 τουλάχιστον πρώτα έτη θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου. Σκοπεύουμε και στοχεύουμε να φτάσουμε στα 100 εκατομμύρια. Και εάν δεν φτάσουμε στα 100, δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ουσιαστικά. Ήδη όμως παρήλθαν τα 3 πρώτα χρόνια και ελπίζουμε ότι σε 2 χρόνια από σήμερα θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να αποδίδουμε έσοδα στην μητέρα μας Εκκλησία. Η όλη προσπάθεια θέλει υπομονή και επιμονή. Μακροπρόθεσμα όμως νομίζω ότι γίνεται από όλους μας αντιληπτό ότι αξίζει τον κόπο, αφού το Πατριαρχείο μας αποτελεί μια ζητά και χρειάζεται μια μακρόπνοη επένδυση για χάρη της οικονομικής του ανεξαρτησίας και ανέσεως ενός θεσμού υψίστου, όπως είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στην αίθουσα αυτή όλοι γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες της Μητρός Εκκλησίας είναι μεγάλες. Υπάρχουν δεδομένα και πραγματικότητες που μας περιορίζουν στην πράξη. Με το Ίδρυμα Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μπορούμε επιτέλους να έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες που χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε το όραμα του Πατριάρχη μας για το μέλλον. Ένα μέλλον για την παγκόσμια Ορθοδοξία, η οποία εξαρτάται από την υγεία και την ευστάθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Ίδρυμα αυτό θα λειτουργεί στη βάση της άκρας αξιοπιστίας, διαφάνειας και υπευθυνότητας. Η επενδυτική ομάδα που χειρίζεται το αποθεματικό κεφάλαιο αποτελείται από τους πλέον επιτυχημένους στον τομέα αυτό πιστούς της Ομογένειας της Αμερικής, οι οποίοι, φανταστείτε, είναι άρχοντες ασφαλώς. Άρχοντες με ακράδαντη αφοσίωση στο φανάρι. Ήδη εφαρμόζουμε όλες τις αρχές που διέπουν τις μη κερδοσκοπικές οντότητες, ώστε οποιαδήποτε διαδικασία οικονομικού ελέγχου να κυλά ομαλά και με διαφάνεια. Η Μητρική Εκκλησία θα είναι ανα πάσα στιγμή ικανή να ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών και των επενδύσεων του Ιδρύματος. Έχουμε επιλέξει τους άριστους της Ομογένειας ως ιδρυτές και ως μέλη της εφορίας του Ιδρύματος, το Board of Trustees. Το Ίδρυμα θα λειτουργεί πλήρως εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου για να παρέχει τους οικονομικούς πόρους για τη συντήρηση στο διηνεκές των εκκλησιαστικών, των εκπαιδευτικών, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Μητρός Εκκλησίας και όλων των αναγκών της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Το επίπεδο αυτό της οικονομικής ασφάλειας και ανεξαρτησίας είναι δύσκολο να επιτευχθεί ακόμα και για κοσμικά ιδρύματα. Και γνωρίζουμε όλοι πόσο αγωνιζόμαστε όλοι μας στις επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου στη Διασπορά, οι Άγιοι Αρχιερείς και όλοι σας που είστε στελέχη των επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Διασπορά, πόσο αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε την αποστολή μας. Η μοναδικότητα του Ιδρύματος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγκυται στον παγκόσμιο χαρακτήρα του. Έχουμε ξεκινήσει από την Αμερική, όπου εμείς είχαμε τη βούληση και την πρωτοβουλία του Τάγματος των Αρχόντων, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα που μπορούν να επιτευχθούν με την συνεργασία όλων των Αρχόντων όλης της Διασποράς του Πατριαρχείου μας. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η αρχή. Ο καθένας από εσάς μπορεί στη δική του χώρα να ενθαρρύνει ομόφρονες πιστούς να συνεργαστούν και να ενώσουν τις προσπάθειές τους μαζί μας. Είτε είναι άρχοντες, είτε δεν είναι άρχοντες. Γνωρίζουμε ότι οι κοινότητές μας στη Διασπορά, αλλά και στην Ελλάδα, είναι πολύ επιτυχημένες. Οι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν. Εμείς οφείλουμε μόνο να διακρίνουμε τον θερισμό στο Γεώργιο του Θεού και να εργαστούμε συνάζοντας την σοδιά. Ένας από τους τρόπους που οραματιζόμαστε την αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου του Ιδρύματος είναι να νομιμοποιήσουμε τη διεθνοποίησή του με κάθε τρόπο. Έτσι, κάθε δωρητής του Ιδρύματος
θα δικαιούται να έχει πλήρη απολαβή των φορολογικών ευεργετημάτων της χώρας της διαμονής του ή και της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Σε όποια χώρα μπορούμε να επωφεληθούμε από την υφιστάμενη νομική δομή, θα το κάνουμε. Εάν πρέπει να ιδρύσουμε κατά τόπους υποκαταστήματα σε εισαγωγικά του ιδρύματος αυτού, και αυτό θα το κάνουμε. Η πλέον σημαντική διάσταση του επιχειρήματός μας είναι να εργαζόμαστε όλοι από κοινού, μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους λαϊκούς πιστούς μας, ώστε να πετύχουμε κάτι που θα ζήσει επί γενναίες γενναιών. Ένα αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο θα υπάρχει στο διηνεκές και θα εξασφαλίζει το επίπεδο εκείνο της οικονομικής άνεσης που αξίζει η μητέρα μας Εκκλησία και συνεπάγεται και η απλή ακόμα αναφορά του οικουμενικού μας Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Γνωρίζω ότι ομιλώ εκ μέρους του Τάγματος των Αρχόντων και του κυρίου Λιμπεράκη, όταν λέω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια σε όλες τις επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου ανά τον κόσμο. Οι άρχοντες έχουν σκεφτεί και έχουν σχεδιάσει αυτό το εγχείρημα με κάθε λεπτομέρεια και είναι έτοιμοι να μοιραστούν με όλους μας τους καρπούς της εμπειρίας τους. Τολμώ ως εκ τούτου, με βαθύτατο σεβασμό προς τον αυθέντη και δεσπότη μας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και με άκρα αδελφική αγάπη για την πολύτιμη διακονία εκάστου αδελφού ιεράρχου παρόντος εδώ, αλλά και ανά την Οικουμένη, να σας παρουσιάσω σήμερα και πάλι το Ίδρυμα Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς σκέψη και αξιολόγηση για μια πιθανή μελλοντική συνεργασία σας. Είμαι επίσης προσωπικά στη διάθεση εκάστου αδελφού ιεράρχου και καθεμιάς και καθενός από εσάς για κάθε διευκρίνηση και για κάθε συνεργασία. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια προσπάθεια, μια προσπάθεια που θα κινητοποιήσει πιστούς από όλο τον κόσμο, από την Αργεντινή στη Γερμανία και από το Χονγκ Κονγκ μέχρι τον Καναδά. Η διακονία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου προς την Ορθόδοξη Διασπορά αξίζει το ύψιστο δυνατό επίπεδο υποστήριξης. Προσωπικά πιστεύω ακράδαντα ότι εάν δώσουμε την ευκαιρία αυτή στους πιστούς μας και μάθουν για αυτή την προσπάθεια και τους δώσουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουν, θα εντυπωσιαστούμε ακόμα και εμείς από τα αποτελέσματα, όπως είδατε την προερία και την πρόοδο των αριθμών νωρίτερα. Στην καρδιά κάθε Έλληνα ή και μη Έλληνα Ορθοδόξου Χριστιανού, εφόσον μιλάμε για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, κυριαρχούν δύο έννοιες. Η έννοια του φιλότιμου και η έννοια της φιλανθρωπίας. Δεν θα έπρεπε και δεν θα ήταν σωστό να τους αρνηθούμε την ευκαιρία αυτή να εκπληρώσουν την επιθυμία τους, να αποτελέσουν και αυτοί μέρος της προσπάθειας, να απλωθεί η αγάπη του Θεού σε όλον τον κόσμο. Το Ίδρυμα αυτό είναι ένας τρόπος να τους ενώσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε ένα κοινό σκοπό για το καλό του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Ναι, αγαπητοί μου, το Ίδρυμα είναι ένα νέο πρότυπο για την υποστήριξη και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων. Ζούμε όμως πλέον στον 21ο αιώνα. Ο κόσμος βαδίζει μπροστά και με ένα ταχύ ρυθμό ο οποίος δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στην ιστορία, η ταχύτητα των εξελίξεων, ενώ οι νέες τεχνολογίες διαδέχονται ραγδαία η μία την άλλη. Η Εκκλησία, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της, την ευθύνη να εμπλουτίσει, να διευρύνει και να επαυξήσει. Να επαυξήσει τους τρόπους με τους οποίους απευθύνεται στον κόσμο που μας περιβάλλει. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας και τα μέσα που χρησιμοποιεί το παγκόσμιο εμπόριο και η παγκόσμια οικονομία. Όπως είπε ο Κύριος προς τους Αγίους του μαθητές και Αποστόλους, λίγο πριν από τον θαυματουργό πολλαπλασιασμό των άρτων και των ιχθύων, τους είπε ο Κύριος, «Δώτε αυτής ημείς φαγήν. Δώστε τους εσείς να φάνε».
Και αυτό το είπε σε απάντηση των Αποστόλων που είπαν πώς να τους ταΐσουμε. Δεν έχουμε παρά δύο ψωμιά και μερικά, πέντε άρτους και μερικά ψάρια. Να τους δώσετε να φάνε, χωρίς περαιτέρω εξήγηση. Το ίδιο λέει ο Κύριος και σε μας σήμερα. Πώς θα το κάνουμε όμως για να επιτελέσουμε αυτό το φιλανθρωπικό, το ιεραποστολικό, το κοινωνικό ή άλλο έργο, αν δεν διαθέτουμε τα οικονομικά μέσα γι' αυτό? Γι' αυτό παρακαλώ όλους σας και σας προσκαλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τα στελέχη του Ιδρύματος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ώστε να εδρωθεί παγκόσμια το μοντέλο αυτό για μια μόνιμη και σταθερή αντιμετώπιση των αναγκών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ώστε να μπορεί και στο διηνεκές και αιώνια να επιτελεί το ρόλο και την ευθύνη η οποία της έχει ανατεθεί από τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και από την μακραίωνα πράξη, την παράδοση και την τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενός Πατριαρχείου που πάντοτε ορθοτομεί το λόγο της αλήθειας. Και αν δεν το κάνουμε αυτό εμείς, τα παιδιά του Πατριαρχείου, τότε ποιος θα το κάνει? Και αν δεν το κάνουμε τώρα, τότε τι περιμένουμε, πότε θα το κάνουμε? Ας στηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό που τρέφει την άμπελο την αληθινή, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, για να τιμήσουμε και τη μεγάλη ευλογία αυτή να έχουμε τον μακροβιότερο στην ιστορία Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να παρουσιάσω το Ίδρυμα αυτό ενώπιον όλων των αρχόντων και των αρχοντισσών του Οικουμενικού Θρόνου και σας ευχαριστώ όλους και όλες σας για την προσοχή σας. Η Εκκλησία των του Χριστού Πενήτων ας είναι αυτή που θα τρέφει αξιοπρεπώς και θα περιθάλπει τους πένιτες, τους φτωχούριδες του Θεού, όπως λέει ο Καλατζαντζάκης, όχι για να απολαμβάνει η ίδια πλούτη και δόξες, αλλά για να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προσδοκίες των καιρών και στις απαιτήσεις των απανταχού Ορθοδόξων. Σας ευχαριστώ πολύ.